Βεβαίως, όπως σας το υποσχέθηκα, πρόκειται για επίσημη επιστολή της κυβέρνησης. TRNC official είναι η τίτλοφορείται, το λεγόμενο ψευδοκράτος δηλαδή. Η επιστολή αναφέρει με τη σειρά που θα σας τα πω, αν δεν ζητούν πρωτογενές δίκαιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η όποια συμφωνία. Όλα αυτά είναι οι προϋποθέσεις για να δοθεί χάρτης. Ξέχασα να το πω. Πρωτογενές δίκαιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εγκριθεί η συμφωνία και από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων να συνδεθεί με τα δύο πιο πάνω, δηλαδή με την αποδοχή ως πρωτογενούς δικαίου της συμφωνίας και της έγκρισης από τα 27 κράτη-μέλη. Επίσης ζητούν για τις διαπραγματεύσεις εδώ στην Γενέβη, όπως Ευρωπαίος εκτελεστικός αξιωματούχος, παραπέμπουν προφανώς τον κύριο Γιούνκερ, να διαβεβαιώσει ότι όλα αυτά που ζητούν θα είναι εφικτά και θα γίνουν. Για την εκπεριτροπή της Προεδρία αναφέρουν ότι είναι το μείζον ζήτημα πολιτικής ισότητας. Αν δεν υπάρξει εγγύηση για εκπεριτροπή της Προεδρία με τίποτα, αυτή είναι η αναφορά, να μην δοθεί χάρτης. Να σας προσθέσω ακόμα κάτι, διότι νομίζω ότι έχουμε χάσει την μπάλα τελικά με τις αξιώσεις. Σύμφωνα λένε, και μάλιστα δεν ζητούν μόνο την εκπεριτροπή της Προεδρία εγγυημένη για να δοθεί χάρτης. Ζητούν όπως σύμφωνα με την πολιτική ισότητα και με το τι ισχύει στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, η εκπεριτροπή της Προεδρία που θα πρέπει να είναι εγγυημένη, θα πρέπει να είναι και ίσου χρόνου. Όχι το 4-2 που συζητούσε ο Χριστόφια Σταλά, αλλά ίσου χρόνου. Δηλαδή 2 χρόνια Ελληνοκύπριος και 2 Τουρκοκύπριος. Και το τελευταίο κριτήριο που θέτουν εγώ είναι να υπάρξουν καθόλου καθαρά κριτήρια για το περιουσιακό, ούτως ώστε να υπάρξει ελάχιστη δυνατή μετακίνηση παράνομων καταχραστών ελληνοκυπριακών περιουσιών. Είναι λοιπόν ενδεικτική αυτή η επιστολή για τις επιδιώξεις βεβαίως, για τις απαιτήσεις της άλλης πλευράς, αλλά και το γεγονός ότι έχει στη διαδικασία να στείλουν αυτή την επιστολή στην McKinsey. Τι δείχνει, Χρήστο? Δείχνει ότι ενδεχομένως ανησυχούν ότι μπορεί να λειτουργήσει σε ένα μικρό βαθμό, αν θέλεις, και αυτοβούλος. Γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι υποχείριο και ακολουθεί οδηγίες της Τουρκίας. Έχω την εντύπωση ότι ο κ. Ακκιντζή, επειδή συνομίλησα με τους Τουρκοκύπριους συναδελφούς, έχω την εντύπωση ότι ο κ. Ακκιντζή θα δώσει χαρτί. Παρά τις πιέσεις που δέχεται, δεν θέλει με τίποτα να χρεωθεί τη μη πραγματοποίηση διεθνούς διάσκεψης, καθώς θεωρείται προϋπόθεση η ανταλλαγή χάρτη επί του θέματος αυτού. Πάντως αυτή η αυστηρή επιστολή, η οποία του παραδόθηκε, συντάχθηκε χθες βράδυ και του παραδόθηκε σήμερα το πρωί πριν αναχωρήσει από το ξενοδοχείο, εξηγεί και το γεγονός ότι ενώ ο πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε στην ερώτηση κατά πόσο σήμερα θα έχουμε κατάθεση χάρτη, λέγοντας ότι αυτή είναι συμφωνία και ελπίζω πως ναι, στην ίδια ερώτηση ο κ. Ακκιντζή αρκέστηκε να πει ένα ψυχρό καλημέρα το πρωί. Αυτό θεωρούν οι Τουρκοκύπριοι συνάδελφοι ότι ήταν το αποτέλεσμα της πίεσης που δέχθηκε νωρίς το πρωί μέσω αυτής της επιστολής και ενδεχομένως να εξηγεί και τη μακρά κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών με τον κύριο Έιτε πριν την έναρξη των συνομιλιών. Να σας πω με αφορμή αυτό ότι ξεκίνησε, όπως βλέπω εδώ στην ενημέρωση που έχω στο κινητό, έχει ξεκινήσει η συνάντηση και ενημερώνονται οι δύο ομάδες. Να σας το διαβάσω αμέσως. Ενημέρωση των δύο ομάδων για το τι συζητήθηκε στην κατηδίαν συνάντηση των ηγετών, χωρίς να έχουμε μέχρι στιγμής τη συμφωνηθήσα ατζέντα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πάντως, Χρήστο, η επιστολή, και θα είναι ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον εάν όντως ο κύριος Ακκιντζή προχωρήσει στην κατάθεση χάρτη. Ναι. Θα έχει τη σημασία, θα είναι ένα βήμα, νομίζω, που θα. Ναι. Και σημειολογικά και στην ουσία θα δείξει ότι είναι δεσμευμένος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού, με βάση βεβαίως τις δικές του απόψεις. Πάντως θα είναι μια ευθεία σύγκρουση
με την ψευδοκυβέρνηση και έχω την εντύπωση ότι η επιστροφή μας στην Κύπρο, όταν και εφόσον επιστρέψουμε, θα μας βρει αντιμέτωπους με δραματικές πολιτικές εξελίξεις στα κατεχόμενα, εάν και εφόσον υπάρξει ανταλλαγή χάρτη χωρίς συμφορία για την εκπεριτροπή της Προεδρίας. Εντάξει, βεβαίως είναι γνωστές οι σχέσεις που υπάρχουν. Δεν είναι πρωτοφανές, ούτε πρωτόγνωρο, ούτε μη αναμενόμενο, αν θέλεις, Χρήστο, αυτό που τώρα συμβαίνει. Έχει βεβαίως τη σημασία του για μας, ενώ για την ελληνοκυπριακή πλευρά, να γνωρίζουμε ποιες είναι οι μαξιμαλιστικές, αν θέλεις, θέσεις σε ό,τι αφορά την εκπεριτροπή Προεδρία, που όπως την έχεις περιγράψει, ξεφεύγει εντελώς. Ναι, θέλουν εκπεριτροπή της Προεδρία ίσου χρόνου. Τουλάχιστον αυτή η επιστολή περιγράφει και το περιβάλλον στο οποίο διαπραγματεύεται ο κάθε εκπρόσωπος της κοινότητας. Διότι αν από τη μια λέμε ότι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τη δική του πίεση από τα γνωστά κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Ακκίντζη, άρα θα πρέπει σε εισαγωγικά τουλάχιστον να πιστώσουμε τους δύο αυτούς πολιτικούς άντρες ότι λειτουργώντας μέσα σε αυτό το ασφικτικό περιβάλλον καταβάλουν ο καθένας την προσπάθειά του για να φτάσουν σε μια επίλυση του Κυπριακού με βάση τις απόψεις όπως ήδη τις αντιλαμβάνονται. Λοιπόν, Χρήστο, θα σε αφήσουμε προς το παρόν. Αν υπάρξει οτιδήποτε, επιστρέφουμε αμέσως κοντά σου. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.